Ως φίλη, νιώθεις ότι έχει τις αντοχές να το μεγαλώσει εκείνος ή πρέπει το παιδί να συνεχίσει να παραμένει στο ίδρυμα? Ο συγκεκριμένος έχει αντοχές να μεγαλώσει όχι μόνο το δικό του παιδί, αλλά και όποιο άλλο έχει ανάγκη από τον Δημήτρη. Έχει πολύ αγάπη, είναι πολύ αγνός, δεν του αξίζει όλο αυτό που περνάει. Αν έκανε κάποιες λάθος επιλογές με τη σύντροφο, τη σύζυγο, ή θα πρέπει να το πληρώσει έτσι? Πάντως το παιδί του είναι πανέμορφο, κουκλί το κοριτσάκι. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά του λείπει πολύ. Τι σου λέει, τι μοιράζεται μαζί σου? Αυτό που ζούμε όλοι εμείς και δεν το έχει αυτός. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να τα βλέπουμε να παίζουν, να μεγαλώνουν, να χαίρονται και αυτός να περιμένει την Τρίτη, τη βδομάδα, για να πάει να δει το παιδί του, να αγκαλιάσει το παιδί του. Είσαι δοτικός άνθρωπος. Αν σου ζητούσε να τον βοηθήσεις το πρώτο διάστημα μέχρι να μάθει 5 πράγματα που δεν γνωρίζει, θα ήμουν εκεί. Και όχι μόνο εγώ. Αυτό δεν το ήξερανε στο χωριό. Το περνάει όλο μόνος του. Δεν κάθισε να πει σε φίλο, σε γνωστό, σε γείτονα, ότι ξέρετε εγώ, ναι μεν ξέρουμε ότι πάει να δει το παιδί, αλλά συμβαίνουν αυτά και αυτά και αυτά τα πράγματα. Κανένας δεν ήξερε. Όλα αυτά μόνος του τα περνάει. Δεν θα ήταν μόνος του αν τα ξέρανε. Τον γνωρίζεις από παιδί? Ναι. Ήταν τρυφερός πάντα? Αυτός ο Δημήτρης που είδατε, ο χαμογελαστός, είναι χαμόγελο. Αυτό είναι ο Δημήτρης. Ναι. Δουλειά, πολύ κατανόηση, πολύ συμπάθεια. Κανένας δεν φταίει για τίποτε. Για τον Δημήτρη όλοι είναι εντάξει, μωρέ. Είχε να λάβει εδώ τη μάνα του μόνος του. Δεν ζητάει βοήθεια. Αγάπη ζητάει. Το παιδί του, βέβαια. Αν σου έλεγα να βάλεις το χέρι σου στο Ευαγγέλιο, θα το βάζεις για τον Δημήτρη? Άνετα. Και τα δυο μου χέρια. Και τα δύο, έτσι. Ναι, ναι. Και το λέω έχοντας επίγνωση, έχω μεγαλώσει παιδιά. Όλγα, είσαι η ξαδέρφη του Δημήτρη. Σου ζητάει τις συμβουλές σου? Μιλάμε πάρα πολύ, γιατί είναι και η δουλειά μας που είμαστε μαζί πολλές ώρες. Σου μιλάει για το παιδί του? Συνέχεια. Τι σου λέει? Πόσο μεγαλώνει. Κάθε φορά που πάει μου λέει ας πούμε ότι μεγάλωσε έτσι, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Ό,τι γίνεται μου το μεταφέρει. Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος που ό,τι και να του ζητήσεις θα σου το δώσει. Είναι πάρα πολύ φιλότιμος. Πάρα πολύ φιλότιμος. Δεν ξέρω να λέει όχι. Ίσως γι' αυτό και την πάτησε. Αν σου ζητούσε για λίγο τη βοήθειά σου για το πρώτο διάστημα μέχρι και εκείνος να μάθει πώς μπορεί να συμπεριφέρεται σε ένα παιδί. Ούτε συζήτηση. Εγώ από την πρώτη στιγμή μου κοντά στον Δημήτρη. Δεν τον άφησα ποτέ. Είμαι αδελφή, όχι ξαδέλφη. Η επιλογή του για αυτή τη γυναίκα σε βρήκε σύμφωνη στην αρχή? Θεώρησα ότι ήταν πολύ γρήγορο όλο αυτό, ότι έπρεπε να μείνει για λίγο να τη γνωρίσει. Ήταν πολύ σύντομο. Αυτός μάλλον από τη λαχτάρα του να κάνει οικογένεια, γιατί η θεία μου είναι έτσι, δεν. Νομίζω ήταν πολύ γρήγορη απόφαση και λάθος επιλογή. Νομίζω ότι θα του δοθεί η ευκαιρία τώρα το Μάιο να αποδείξει την αδυναμία του και την αγάπη του σε αυτή την αγκαλιά. Αν είχε χειρέψει ο Δημήτρης, θα του το παίρνανε πάλι το παιδί? Απλώς ο Δημήτρης είπε ότι το πρώτο διάστημα που ήρθε μια ψυχολόγος στο σπίτι και εκείνος ήταν πολύ μπερδεμένος, οπότε για μια ώρα που ήρθε δεν της έδωσε να καταλάβει τη δύναμη του θέλω του. Και ενδεχομένως αυτό καμιά φορά λειτουργεί σε βάρος μας. Ξέρεις τι έγινε? Απλά ο Δημήτρης πάνω στον πανικό του ρωτούσανε πράγματα που ο Δημήτρης δεν ήθελε να πιστέψει. Δηλαδή του λέγανε τι στηρίζεις και εγώ, έλεγε ο Δημήτρης, ναι, γιατί δεν ήξερε. Όλα αυτά δεν ήξερα αν είναι αλήθεια ή αν δεν είναι. Και εγώ άλλη ερώτηση έχω. Συλλάβανε την κυρία. Το παιδί γιατί το πήρανε αφού ήταν ο πατέρας στο σπίτι? Και ποια είναι τα κριτήρια που κρίνουν ένα πατέρα ανίκανο, ναι, στο να κοιτάξει το παιδί του? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω οι αρμόδιοι να πράξουν το καλύτερο για το παιδί. Για το παιδί.